του ελληνικού λαού και όχι από το προσωπικό συμφέροντα σε σχέση με τις μελούμενες πολιτικές εξελίξεις. Έχουν προσωπικά κίνητρα. Πρέπει λοιπόν να επιλέξουν τι υπηρετούν, την πατρίδα και τον ελληνικό λαό ή τις προσωπικές φιλοδοξίες τους. Αυτό οφείλουν να απαντήσουν. Για τους βουλευτές το λέτε αυτό. Ναι, και βέβαια. Για τους βουλευτές που αμφισβητούν τον κύριο Παπανδρέου. Από προσωπικά κίνητρα. Προφανώς. Με σκοπό, κύριε Μακούφη. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ δύσκολο να αποδομηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Να τον ρίξουν από την κυβέρνηση. Στις σκέψεις διαφόρων μπορεί να υπάρχουν οι οποιασδήποτε σκέψεις. Αλλά αυτές δεν θα ευδοκιμήσουν. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Οργανωμένο σχέδιο υπάρχει, κατά τη γνώμη σας. Δεν επιθυμώ να μιλήσω για οργανωμένο σχέδιο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Άρα λέτε εσείς από προσωπικές φιλοδοξίες. Προφανώς υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες σε σχέση με το προσωπικό μέλλον του καθενός. Θέλουν να μπουν στην κυβέρνηση αυτοί. Ή θέλουν να αποσταθεροποιήσουν το σύστημα όλο. Κοιτάξτε, κάποιοι προσδιορίζουν το προσωπικό τους μέλλον είτε με συμμετοχή στην κυβέρνηση είτε με αποχή από την κυβέρνηση. Ποιος εννοείται, κύριε Μακούφη, ποιος εννοείται. Υπάρχουν πρόσωπα, τα γνωρίζετε. Δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή. Αν συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, θα τα πούμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν μου λέτε, είναι υπουργοί, είναι βουλευτές. Ποιοι είναι αυτοί που εννοείτε εσείς? Και γιατί δεν το λέτε ευθέως? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ανέλαβαν την ευθύνη των πράξεών τους. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης αποφάσισε να παραιτηθεί. Εκτιμώ τη στάση του ως έντιμη, αλλά είπα και νωρίτερα, οι γενναίοι πολιτικοί κρίνονται από κρίσιμες στιγμές σε σχέση με το συμφέρον της πατρίδας και του ελληνικού λαού. Εκτιμώ ότι τα πρόσωπα τα οποία έχουν τη δύναμη να αναλάβουν την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα και το ελληνικό λαό, οφείλουν να είναι παρόντες και όχι απόντες.